αυτά το χρέος. Ήδη υπάρχει η πρότασή μας στον ESM. Η πρότασή μας στο βαθμό, και αυτό θέλουμε να γίνει δεκτή, λύνει τα χρηματοδοτικά προβλήματα σε σχέση με την αποπληρωμή του χρέους για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια και δίνει και κάποιες δυνατότητες επενδύσεων εντός Ελλάδας. Και στο τρίτο κομμάτι που εγώ δίνω τη μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, σημασία, είναι το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με την έννοια ότι αυτή η χώρα χρειάζεται να ανασυγκροτήσει και την οικονομία της σε επίπεδο δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα, αλλά και να εντάξει μέσα στις όλες διαδικασίες οικονομίας και τον κοινωνικό τομέα και την ανασυγκρότηση και ανασύνταξη της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Αυτά τα δύο είναι τα τελευταία είναι δικά μας τελείως ελληνικά κομμάτια. Ναι. Στο βαθμό που υπάρχουν και υπάρχουν αυτά τα 3 κομμάτια στην προτινόμενη συμφωνία, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι θα υπάρχουν και κάποια σκληρά μέτρα, μας δίνει μάλλον το έδαφος, τη δυνατότητα να δουλέψουμε σε σχέση με τα προβλήματα της χώρας και την καθημερινότητα του πολίτη. Ως προς το χρέος, κύριε Βίτσα, και ειδικά με βάση τα όσα ακούσαμε και εχθές, τόσο από τη Γερμανίδα Καγκελάριο, αυτό το κλασικό κούρεμα «δεν θα το δούμε», σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι άλλο, σε συνδυασμό βέβαια και με την πίεση που ασκείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Γερμανία, πάλι με θέμα το χρέος. Το κεντρικό ζήτημα που αφορά το ελληνικό χρέος αυτή τη στιγμή είναι αν είναι βιώσιμο ή αν είναι μη βιώσιμο ή αβίωτο, θα έλεγα εγώ. Αυτό που έχουμε πια συμφωνία όλων και του κυρίου Σόιμπλε είναι ότι όσο έχουν τα πράγματα, το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Τρόποι αναδιάρθρωσης του χρέους υπάρχουν εκατοντάδες. Υπάρχει ο κλασικός τρόπος που χρησιμοποιήθηκε για την περίπτωση της Γερμανίας το 1953, όπου διαγράφηκε το 60% του χρέους της και υπήρχε ρήτρα ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως και δεκάδες άλλοι τεχνικοί τρόποι απομείωσης και ανασυγκρότησης ή αναδιάρθρωσης του χρέους που μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτό έχει να κάνει με τη χρονική επέκταση, έχει να κάνει με τα επιτόκια, έχει να κάνει με την μεταφορά πληρωμών κτλ. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι μια ρητή συμφωνία ότι σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε και από τον Οκτώβριο αρχίζουμε και τη συζητάμε πολύ συγκεκριμένα πώς ακριβώς και τεχνικά θα γίνει. Το θέμα τράπεζες. Οι τράπεζες νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα με την συμφωνία να ανοίξουν. Και βεβαίως θα ανοίξουν με κάποιους περιοριστικούς όρους στην κίνηση των κεφαλαίων. Θα παραμείνουν τα capital controls για ένα διάστημα τουλάχιστον. Το τι είδους όμως capital controls θα έχουμε θα είναι διαφορετικό. Όμως θέλω να επισημάνω ότι ο ελληνικός λαός έδειξε όχι μόνο την υποστήριξη στην κυβέρνηση για του δημοψηφίσματος, αλλά και την ψυχραιμία και την εφαλειότητά του σε σχέση και με την τραπεζική αργία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε οι τράπεζες σε κάθε περίπτωση να ανοίξουν. Κύριε Βίτσα, γίνεται πάρα πολύ έντονη συζήτηση για το αν θα υπάρξουν διαρροές με 3 συγκεκριμένα σημεία. Το ένα σημείο είναι ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος ανοιχτά έχει τοποθετηθεί. Άλλο σημείο είναι τι θα κάνει ο κυβερνητικός σας εταίρος. Έχει τοποθετηθεί λόγω χάριν ο Πάνος Καμένος γύρω από τον ΦΠΑ στα νησιά. Άλλο επίσης σημείο για πολλούς αποτελεί η πρόεδρος της Βουλής. Τι θα κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποια είναι η αίσθηση η δική σας? Να σας πω την γνώμη μου, γιατί καταρχήν θεωρώ ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή η συζήτηση όχι μεταξύ μας, αλλά συζήτηση σε πολιτικά ή αν θέλετε δημοσιογραφικά έδρανα.
Αυτή είναι η αίσθησή μου και αν θέλετε και βλέπω και από τη συζήτηση. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα και η ΑΝΕΛ ως συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα θα στηρίξουν την ευρωπαϊκή και εθνική προσπάθεια. Γιατί αυτό που καταφέραμε αυτόν τον καιρό είναι να διεθνοποιήσουμε το ελληνικό πρόβλημα, να το φέρουμε στο κέντρο της Ευρώπης και να το κάνουμε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, όχι ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις, αλλά και στις πολιτικές δυνάμεις μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Απλά, κύριε Φίτσα, καταλαβαίνω ότι δεν βλέπετε καμία διαρροή. Εγώ λέω ότι θα είμαστε πλήρως συμπαγής. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.